Καλησπέρα. Ονομάζομαι Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος. Είμαι δημότης και κάτοικος στον Παύλο Μελά. Εργάζομαι ως οδοντίατρος ελεύθερος επαγγελματίας στη Σταυρούπολη. Βρίσκομαι σε αυτό το βήμα μετά από πρόσκληση μελών της τοπικής οργάνωσης του ΚΚΕ. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για φυσιογνωμίες που γνώρισα μετέχοντας στις δράσεις ενός τοπικού κινήματος. Εκεί βρήκα τη Σοφία, τον Μάριο, την Αθηνά και τον Θανάση. Όχι ως εκπροσώπους του ΚΚΕ, παρά ως συμπολίτες με ευαισθησία για υγειονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Ζητήματα που αποτελούν διαχρονικά ανοιχτές πληγές για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τραύματα της γης και ασθένειες της ατμόσφαιρας που γεννούν κυρίως οι εντός πόλης πια φάμπρικες των ΕΛΠΕ και του Τιτάνα, οι οποίες λειτουργούν ρυπαίνοντας υπό την προστασία μιας ιδιότυπης και καθόλου ύποπτης ασυλίας των κατ' επίφαση ελεγκτικών μηχανισμών. Στα πλαίσια αυτής της κοινής μας κινηματικής προσπάθειας, εκτίμησα την επιμονή, την αγωνιστικότητα, τον καθαρό λόγο και την δημοκρατική αντίληψη που χαρακτηρίζει τα παραπάνω μέλη. Κέρδισαν έτσι την εμπιστοσύνη μου στην πράξη και στη δράση. Ανάλογη επίσης προσωπική εμπειρία προέκυψε και από την συνδικαλιστική μου παρουσία στις θεσμικές εκδηλώσεις του τοπικού επαγγελματικού συλλόγου μου. Εκεί μία παράταξη, αυτή της πανεπιστημονικής, κατάφερνε διαρκώς να έχει διακριτά την εντονότερη παρουσία στις γενικές συνελεύσεις. Με συνολική πολιτική τοποθέτηση και πάντοτε τεκμηριωμένη για τα εφήμερα και τα διαρκή προβλήματα του κλάδου μου. Με αφετηρία των ετοιμάτων της, την ανάγκη του κοινωνικού συνόλου για καθολική, δωρεάν, ποιοτική υγειονομική κάλυψη. Στα εκεί δημόσια λεγόμενα του Μιχάλη, της Ιωάννας, του Γιώργου και ενός άλλου Μάριου, βρέθηκα απόλυτα ταυτισμένος. Τελευταία, συναντήθηκα πιο κοντά και με αυτούς, στην ίδια πλατεία, με έτοιμα πάλι την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής δικαιοσύνης. Η σύγκλησή μου, έτσι με τον πολιτικό χώρο του ΚΚΕ, δεν είναι βιωματική με την έννοια της ταξικής μου συνειδητοποίησης. Είναι βιωματική όμως με τη διάσταση του κοινωνικού συγχρονισμού. Αυτή η ειλικρινής πολιτική συνύπαρξη με τα στελέχη του κόμματός σας με έκανε να αποδεχτώ την πρόσκληση και να δηλώσω σήμερα δημόσια πως νιώθω ιδιαίτερη τιμή να δίνω μαζί σας το παρόν σε μια μεγαλύτερη παρέα. Η σύγκληση, όμως, μόνο ως μια κοινή ομολογία δεν φτάνει. Νιώθω πως η εποχή που διανύουμε είναι οριακή. Το κάλεσμα για κοινή συστράτευση ενάντια σε οτιδήποτε καταλύει την κοινωνική συνοχή και οδηγεί τον καθένα μας χωριστά σε ένα ξέφωτο για να τον κατασπαράξει και ανενόχλητα η οργανωμένη οικονομική ολιγαρχία είναι ένα χρέος που πρέπει να εκπληρώσει ο καθένας μας στην πράξη. Η πολιτική ανάλυση του ΚΚΕ περιγράφει δυστυχώς με ανατριχιαστική ακρίβεια αυτό το αποπνικτικό σκηνικό. Η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ απαντά ευτυχώς εμπνευσμένα στα αδιέξοδα και τα ψευτοδιλήμματα που θέτουν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, χωρίς αστερίσκους και ψηλά γράμματα. Η ώρα της αναγκαίας υπέρβασης έφτασε. Οφείλουμε όλοι, όσοι το έχουμε αντιληφθεί, να το γνωστοποιήσουμε, να συμπαρασύρουμε και να αμοχλεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές δυνάμεις προς την κατεύθυνση της αληθινής κοινωνικής προόδου που το ΚΚΕ υπηρετεί αξιόπιστα από την ίδρυσή του. Φτάνει πια με τις προοδευτικές δυνάμεις παλαιού τύπου Πασόκ, με έναν ανδρουλάκι που εξαίρει τον εαυτό του για τις πλάτες που έβαλε δήθεν για να μην βουλιάξει η πατρίδα, φέρνοντας το πρώτο μνημόνιο διάσωσης των τραπεζών με τις γνωστές ολέθριες συνέπειες. Να τελειώνουμε και με τις δυνάμεις νέου τύπου Πασόκ, με ένα Τσίπρα που κομπάζει για ένα μαξιλάρι δισεκατομμυρίων του τελευταίου δικού του μνημονίου, που δήθεν θα προέρχονταν από το παχουλό φτέρωμα της εδώ πλουτοκρατίας, αλλά τελικά αποδείχθηκε να είναι μια μαξιλάρα με πούπουλα από το τομάρι κάθε μισθωτού, ελευθεροεπαγγελματία και συνταξιούχου της χώρας. Σήμερα, λοιπόν, δεν δηλώνω απλά πως είμαι εδώ επειδή συμφωνώ μαζί σας. Είμαι εδώ για να είμαι μαζί σας. Και στην Βλακώδη... Ευχαριστώ.
και στη βλακώδη και τετριμένη άποψη πως η ψήφος στο ΚΚΕ είναι χαμένη επειδή όσοι συμμετέχουν σε ψηφοδέλτια του δεν επιθυμούν και καλά να κυβερνήσουν, απαντώ από την Σταυρούπολη ως εξής. Ο Χρήστος Τσακίρης, γνήσιος κομμουνιστής, μια χαρά κυβέρνησε τοπικά τον Δήμο όταν ψηφίστηκε από τον λαό της πόλης μου για 12 συνεχόμενα χρόνια, με έργο που μοναδικά μνημονεύεται από όλους μέχρι σήμερα. Και με τέτοιες θετικές παρακαταθήκες παντού όπου κομμουνιστές ανέλαβαν εξουσία στην μετά δικτατορία σε Ελλάδα, λέω σιγά και μη διστάσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας να μπει μπροστά όταν κάνουμε ως λαός μαζί με το ΚΚΕ εκείνη τη στιγμή να έρθει. Και θα έρθει. Καλό αγώνα.